και εγώ με μια προσωπική νότα, να πω δηλαδή δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ευχαριστώ τους ανθρώπους των εκδόσεων Red Marks και τον Αντώνη Καβαλιέρο προσωπικά, γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να μεταφέρω αυτό το κλασικό κείμενο στη γλώσσα μας. Ήταν μια συγκίνηση για μένα αυτό το πράγμα. Θα σα κάνω μια μικρή παρενθεσούλα εδώ πέρα, τρώγοντας χρόνο από την ουσία, να πω το εξής. Κάποια στιγμή προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, 78, 77, 79, δεν είμαι σίγουρος, συνάντησα για πρώτη φορά τη γαλλική έκδοση του βιβλίου στο περίφημο βιβλιοπωλείο του Μασπερό, του Φρανσουά Μασπερό στο Παρίσι. Δεν ξέρω, κάποιοι από εμάς ασφαλώς θα το ξέρετε, στην Πλάστη Πολ Πελεβέ, στην καρδιά του Καρτελιατέν. Εκεί πέρα το βιβλιοπωλείο αυτό ήταν για δυο τουλάχιστον δεκαετίες ένας φάρος για τις ιδέες της απελευθέρωσης και γενικότερα της επαναστατικής αριστεράς και ήταν μια κυψέλη επεξεργασίας ιδεών και εκδόσεων. Ήταν για έναν αριστερό, για να μην είναι αριστερό, νεαρό, ας πούμε, στη δεκαετία του 70, ήταν ένας χώρος μαγικός. Έμπαινες δηλαδή στη σπηλιά του Αλή Μπαμπά, να το πω έτσι, της επαναστατικής φιλολογίας. Μπήκα λοιπόν εκείνο το μεσημέρι στο βιβλιοπωλείο αυτό και το πρώτο βιβλίο πάνω στο οποίο έπεσα σε ένα τεράστιο ράφι που είχε στο αριστερό μέρος ήταν το βιβλίο του Σέρου. Σε δύο τόμους, στη μικρή συλλογή Μασπερό. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι, λογικά οι παλιότεροι πρέπει να το θυμούνται, λαπτή του κορυξιού Μασπερό και πράγματι αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αρπαστικό. Άμα το ξεκινήσει, το διαβάσετε, δηλαδή έτσι πολλά. Μπαίνει στο βιβλίο και πα συνέχεια. Δεν σταματά καθόλου. Το ίδιο έπαθα και εγώ εκείνο το μακρινό μεσημέρι τη δεκαετία του 70. Δεν φανταζόμουν ποτέ όμω ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία μετά από τόσα χρόνια να μεταφέρω αυτό το βιβλίο στην ελληνική γλώσσα. Με αυτή την έννοια ευχαριστώ ξανά για τι εκδόσει του και μπαίνω στην ουσία. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι για τη Ρώσικη Επανάσταση δεν ξέρουμε ποτέ αρκετά πράγματα. Όσες φορές και να έχουμε στοχαστεί πάνω εκεί, όσες φορές και να έχουμε επισκεφθεί το γεγονός, όσες φορές να έχουμε συνομιλήσει νοερά με τους αυτούργους της, με τους μάρτυρές της, με όλα αυτά, αισθάνομαι ότι πάντα δεν έχουμε ερμηνεύσει αρκετά πράγματα, δεν έχουμε μάθει αρκετά, δεν έχουμε μάθει αρκετά. Εγώ δηλαδή αισθάνομαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος αισθάνεται μόνο τα διαβάσματα που παίρνει όλα τα χρόνια και τις συζητήσεις, να είναι πάντα ερηματικός απέναντι σε αυτό. Αισθάνομαι τη Ρώσικη Επανάσταση σαν ένα τρομερά πυκνό σημείο, το πιο πυκνό σημείο του ιστορικού χώρου, να το πω έτσι με μια εικόνα. Δηλαδή, το σημείο της άπειρης πυκνότητας που σαν μαγνήτης μαζεύει επάνω του όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ιδεολογία και στο αξιακό σύστημα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Μα με τις επιτυχίες της, μα με τις απογοητεύσεις, μα με οτιδήποτε σέρνει μαζί του αυτό το κολοσιαίο γεγονός, είναι ένας μαγνήτης και ένα κεκτημένο αναπόφευκτο που σέρνουμε πάντα μαζί μας. Η Ρώσικη Επανάσταση, ο Οκτώβρης, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας που δεν ξέρει που στο κεκτημένο του δεν υπάρχει Οκτώβρης, που δεν μπορεί να μιλήσει για τον Οκτώβρη, που δεν έχει έρθει σε επαφή με τον. Και συνάμα δεν το ξέρουμε. Έχουμε πάντα να αντλήσουμε και να μάθουμε πράγματα και στο βαθμό που περνάνε τα χρόνια και πλουτίζεται η δική μας ιστορική πείρα με καινούργια γεγονότα και κοινωνικούς μετασχηματισμούς του πολιτισμού. Έχουμε να μάθουμε καινούργια πράγματα και να το δούμε με καινούργιο μάτι. Αυτή είναι η βασική προσέγγιση που κάνω εγώ στον Οκτώβρη. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αποτελεί τη θεμελιώδη ιδεολογική και αξιακή αναφορά όλων μας, ζούμε το παράδοξο, ζήσαμε το παράδοξο, υπήρχε το ένα από τα παράδοξα, ένα από τις δυσμορφίες, να το πω έτσι, της ιστορίας των ιδεών στη χώρα μας, είναι ότι το συγκεκριμένο, αυτό το κλασικό βιβλίο, ένα από τα λίγα κλασικά βιβλία της εποχής εκείνης για τη Ρώσικη Επανάσταση, το βιβλίο του Βικτόρ Σερζ, το έτος 1 της Ρώσικης Επανάστασης,
μέχρι σήμερα δεν είχε εκλογές στα ελληνικά. Εγώ το θεωρώ, θα μπορούσε κανείς να γράψει κάτι ενδιαφέρον, πιστεύω, που ερμηνεύεται το γεγονός ότι ένα κλασικό έργο, αυτό το κλασικό έργο το οποίο είναι πασίγνωστο, ας πούμε, στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική και πολύ διαβασμένο, στα ελληνικά, στην Ελλάδα, έκανε 87 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση. Να εκδοθεί στα ελληνικά. Λοιπόν, 87 χρόνια μετά το 1930. Καθένας δίνει την ερμηνεία. Να πω εδώ πέρα παρενθετικά ότι η Χρόφτη του 1930 στη Γαλλία σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή ταυτόχρονα, σε πολύ λίγο χρόνο, μεταφράστηκε στα ισπανικά, κυκλοφόρησε στην Ισπανία, κυκλοφόρησε σε ελάχιστο χρόνο στο Μεξικό και στις ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μέσα δηλαδή στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30, και κατόπιν έγινε ένα μεγάλο κενό, καθώς μεσολάβησε ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλες αυτές τις εντραχές, και βγαίνει, μεταφράζεται και βγαίνει στα Ιταλικά, στην έκδοση του Εινάουντι, δυστυχώς δεν έχω μαζί μου το τάμπλετ να σας δείξω το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης στα ελληνικά από τον Εινάουντι το 1967, σε μια εκπληκτική μετάφραση, με ένα εκπληκτικό πρόλογο στην Ιταλική το 1967. Δηλαδή 50 χρόνια, μισός αιώνας, πέρασε από την Ιταλική έκδοση και το κάνουμε εμείς. Το 1972 μεταφράζεται στα αγγλικά και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ήδη έχει μια πορεία, έχει ήδη ένα μεγάλο αντίκτυπο δημιουργήσει η κυκλοφορία του, η ανάγνωσή του, οι κριτικές του, οι επαναλήψεις του, οι διευκρινήσεις, τα σχόλια. Βιβλία έχουν γραφτεί για αυτό το βιβλίο. Σχολιάζοντας αυτό το βιβλίο, αντλώντας πάνω το έχουν βρεθεί. Υπάρχει βιβλιογραφία για το βιβλίο, που μιλάει για το βιβλίο. Ήρθε η ώρα να βγει στα ελληνικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό στα 100 χρόνια. Αυτό το κλασικό βιβλίο είναι η καλύτερη αφορμή, κατά τη γνώμη μου, για να ξανασκύψουμε σήμερα στον Οκτώβριο. Τι είναι αυτό το βιβλίο. Καταρχάς γράφτηκε το 1000, γράφτηκε μεταξύ 1000, να πω και εγώ δύο-τρία πράγματα έτσι χοντρικά για το βιβλίο. Γράφτηκε από το 1925 μέχρι το 1928, ενώ ο συγγραφέας βρισκόταν ανάμεσα στο Λένιγκραντ, στη Βιέννη για ένα διάστημα, που ήταν ένα διάστημα απεσταλμένο της Κομιντέρνας στη Βιέννη, και στο Γκέτσο Γεσελό, ένα προάστιο έξω από την Πετρούπολη. Κράτησε 7 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ιστορία. Δεν είναι προσωπική μαρτυρία. Δηλαδή αυτός ο συγγραφέας δεν λέει ότι εγώ ζήσα εκείνο, ζήσω το άλλο, ζήσα το παράλληλο. Αυτές είναι οι αναμνήσεις. Είναι καθαρό ιστορικό έργο. Μιλάει στο τρίτο πρόσωπο και περιγράφει, αφηγείται τα γεγονότα του πρώτου έτους. Να είμαστε ακριβείς. Ξεκινάει από τις παραμονές του Οκτώβρη, ουσιαστικά δηλαδή από την περίφημη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής των Πολσεβίκων στις 10 του Οκτώβρη, όπου εκδηλώνεται η μεγάλη διαφωνία ανάμεσα Ζινόφκεφ και Κάμενεφ και την πλειοψηφία την οποία καταφέρει να αποσπάσει ο Λένιν με νύχια και με δόντια, τέλος πάντων γνωστή ιστορία, τότε ξεκινάει λοιπόν από εκείνο το αφετηριακό σημείο σε παραλληλία με τις προετοιμασίες που κάνει η Στρατιωτική Επιτροπή των Πολσεβίκων για την εξέγερση, ξεκινάει το λίγο πριν από τον Οκτώβρη, την αφήγηση των γεγονότων. Έχει και μια εισαγωγή η οποία λέει για το παραστατικό κίνημα στη Ρωσία, λίγα πράγματα, ζωή, κλπ. Αλλά η ουσιαστική αφήγηση ξεκινάει τις 10 του Οκτώβρη ουσιαστικά. Και τελειώνει η αφήγησή του το Γενάρη του 1919. Δηλαδή, πότε. Τελειώνει τότε που ο ίδιος ο συγγραφέας φτάνει στην Πετρούπολη. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που σημαίνει. Ο συγγραφέας φτάνει στην Πετρούπολη το Γενάρη του 19. Περιγράφει τα γεγονότα του προηγούμενου χρόνου. Με τη στενή έννοια λοιπόν δεν είναι αυτό της μάρτυρας. Είναι όμως αυτό της μάρτυρας, πολύ ισχυρός, θα δει εξής έννοια, ότι οι άνθρωποι με τους οποίους ζει στη Ρωσία, στην Πετρούπολη τα φτάνει, είναι η αυτοργή της Επανάστασης, η καθημερινή αυτοργή της Επανάστασης. Από τους πιο, από τα κατώτερα στελέχη με το πρόεδρο του κόμματος, από τους ανθρώπους των εργοστασιακών επιτροπών μέχρι
τα μέλη της κεντρικής επιτροπής και τα πιο, ας το πούμε, επιφανή και με την μεγαλύτερη επιρροή. Οι παρέες του δηλαδή. Ο κόσμος τον οποίο σχετίζεται. Οι συζητήσεις οι καθημερινές. Μα τι άλλο θα συζητούσαν το 19 στην Πετρούπολη, Μολσεβίκη μεταξύ τους για τους προσφυγικούς αγώνες της Αγγλίας. Εκείνο που συζητιέται συνεχώς είναι τα τρέχοντα γεγονότα, αλλά τρέχοντα είναι και τα γεγονότα του περασμένου μήνα. Πριν από 2 μήνες, πριν από 5 μήνες, πριν από 8 μήνες. Αυτός ο άνθρωπος δουλεύει το Ζινόβιεφ, φορτάει το Ζινόβιεφ. Ήσουνα στον Πρεστιτός, δεν ήσουνα, όχι, εντάξει. Τι έγινε όμως στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τον Οκτώβριο, στις 10 του Οκτώβρη, πες τα μου εσύ. Δηλαδή, η ιστορία είναι βίωμά του από πρώτο χέρι με αυτή την έννοια. Ο άνθρωπος αυτός είναι φίλος με τον Γιώφερ. Ο Γιώφερ είναι στον Πρεστιτός. Εξυμετάσχει τον Πρεστιτός, όπως εξυμετάσχει τον Κάμιν. Σχετίζεται με τον Κάμιν. Έχει από αυτούς τους ανθρώπους από πρώτο χέρι τους πέρα από τις εφημερίδες της κοιτάξης. Άρα δηλαδή, όταν η επανάσταση και η ιστορία είναι ζωντανό καθημερινό βίωμα, αυτό το πράγμα είναι μέσα στο σέρι, βρίσκεται μέσα. Αυτό το πράγμα βγάζει. Δεν είναι, τα συζητούσαμε και με τον Αντώνη πριν από μερικές μέρες, η ιστορία αυτή δεν είναι μια ιστορία ερευνητικού τύπου, επιστημονικού τύπου, θα λέγαμε με τη σύγχρονη έννοια, ακαδημαϊκού τύπου. Δηλαδή, το ακαδημαϊκού δεν έχει κανένα αρνητικό πρόσημο, έτσι. Υπάρχουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές ιστορίες, οι οποίες έχουν ερευνητικές και δεν υπάρχει αρνητικό πρόσημο, απλώς φαινομενολογικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο συγγραφέας δεν βρίσκει την, ας το πω έτσι, με έναν χιδαίο λίγο τρόπο, όχι ακριβώς χιδαίο, με έναν ανακριβή τρόπο, ο συγγραφέας δεν ανακαλύπτει την ιστορική αλήθεια ερευνώντας τις πηγές. Δεν πάει δηλαδή στις γραπτές πηγές, αυτό που ονομάζουμε συνήθως πηγές της ιστοριογραφίας, και μέσα από τη μελέτη αναδύεται η αφήγηση, τα γεγονότα και κυρίως η αιτιότητά της. Ο συγγραφέας έχει ζήσει την ιστορία και όταν πιάνει το μολύβι στο Γκέτσκο Γεσελό το 1925, ξέρει ακριβώς τα γράψη. Το έχει στο κεφάλι, ολοκληρωμένο. Πριν πιάσει το μολύβι, πριν διαβάσει τα. Με αυτή την έννοια η ιστορία είναι βίωμά του, ξέρει τα γεγονότα, ξέρει τις εξηγήσεις, τις δικές του εξηγήσεις σε κάθε περιπτώσει, και η ιστορία του είναι ένα κλειστό σε μια σφαιρική ιστορία που υπάρχει από πριν στο κεφάλι του και έρχεται την αποτύπωση. Με αυτή την έννοια δεν είναι ακαδημαϊκή ιστορία και δεν είναι προϊόν πανεπιστημιακής έρευνας. Έτσι. Ωραία. Ταυτόχρονα, αν ήμασταν γελιανοί, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Weltgeist, το πνεύμα τέλος πάντων του κόσμου, είναι το οικουμενικό πνεύμα, στοίχιωσε αυτόν τον άνθρωπο με την Επανάσταση σε μια κορυφαία στιγμή του και τον έβαλε να είναι ο χρονικογράφος της. Ο άνθρωπος του περιοδεύει, δεν είμαστε γελιανοί, δεν το λέμε με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι ο στοιχειωμένος της Επανάστασης. Και αυτό που βγάζει στη γραφίδα του, σε αυτό το βιβλίο, βγάζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχει αυτή την τρομερή αφηγηματική δύναμη, αυτή την τρομερή πιστικότητα και αυτό είναι που το κάνει κλασικό του. Δηλαδή μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να έχει ανακρίβειες. Έχουμε εξακριβωθεί ανακρίβειες, κάποιες ανακρίβειες του ΣΕΡΣ από την νεότερη ιστορική μας. Δεν είχα μέσα μας. Ορισμένες λεπτομέρειες τις έχει, βέβαια, ήταν φυσικό. Εξάρτητα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πηγές δεν είναι ο παραδοσιακός ιστορικός τρόπος. Αυτός θέλει να περιγράψει ένα γεγονός, έτσι. Λοιπόν, αντί να το πει ο ίδιος, βάζει, αντί να μας πει ότι ο Λένιν, ξέρετε, είπε εκείνο και εκείνο, λέει ας μιλήσει ο Λένιν. Είναι προς επίρρωση δηλαδή αυτά που χρησιμοποιεί, εκείνο που ήδη ξέρει, δηλαδή, αν μην είναι κάποιο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο τελειώνει, το βιβλίο τελειώνει το 1928, προσπαθεί να το εκδώσει στη Ρωσία, στην Ρωσία απαγόρευε την κυκλοφορία του, καταφέρνει και βγάζει το χειρόγραφο έξω, πάει στην Γαλλία, εκδίδεται το 1930. Όταν εκδίδεται, γίνεται η πρώτη έκδοση της εκδόσης εργασίας της Edition του Travail στο Παρίσι, το 1930, περίπου την ίδια στιγμή ο Τρότσκι τελειώνει στην Πρίγκιπο την ιστορία της Ρώσης Επανάστασης. Για να δώσω μια συγχρονικότητα δηλαδή, το περιστατικό τελευταία τελειώνει ο Τρότσκι, έχει έτοιμη την ιστορία της Ρώσης Επανάστασης στην Πρίγκιπο, το Μάρτι ή το Φλεβάρι, θα σε νομίζω το Μάρτι του 30, είναι στην Πρίγκιπο, έχει ήδη βγει το βιβλίο του.
ξέρω στη Γαλλία τότε. Κυκλοφορεί για τη συγχρονικότητα των πραγμάτων. Τώρα, να πω χοντρικά, ας πούμε, πια θα διαβάσω ποιες ενότητες καλύπτει, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάει. Ναι. Με ένα περιεκτικό τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι το βιβλίο αναφέρεται στον αγώνα της μπολσεβίκικης εξουσίας, της πρώτης εργατικής εξουσίας που πήρε πραγματικά στα χέρια της τη διακυβέρνηση μιας χώρας, στον αγώνα της για την αρχική σταθεροποίηση. Αυτό περιγράφει, δηλαδή παίρνουμε το χειμερινό ανάκτορο, πιάνουμε την Πετρούπολη και τα γύρω-γύρω, έχουμε και τη Μόσχα, εντάξει, ναι, πήραμε και το Κρεμλίνο και όλα αυτά και είμαστε περικυκλωμένοι από τους Κοζάκους, από τους συμμάχους, από τους Γερμανούς, από τα μεσοστρώματα τα οποία είναι αντίθετα και μας αποτάρουν. Δηλαδή είμαστε απέναντι σε ένα, από την πρώτη, ταξικό πόλεμο και ένα υπεριαλιστικό πόλεμο. Ουσιαστικά στηριζόμενοι μόνο στην εργατική τάξη της Πετρούπολης, της Μόσχας και κανένα δυο άλλων βιομηχανικών κέντρων και στην ανοχή σε πρώτη φάση των αγροτών, διότι τους έχουμε δώσει τη γη. Αυτή είναι η εικόνα με τις γενικές γραμμές που υπάρχει και εκεί πάνω. Αρχίζει ο πόλεμος. Λοιπόν, η Μπολσεβίκη, το βιβλίο περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια της Μπολσεβίκης εξουσίας να σταθεί στα πόδια στον πρωτόκολλο. Δηλαδή, πόλεμο στην Ουκρανία, επεμβάσεις των Γερμανών, των συμμάχων στην Ουκρανία και στην Ρουμανία. Συντακτική συνέλευση, η οποία είχε προαποφασιστεί από τα Σοβιέτ πριν ακόμα από τον Οκτώβριο και ήταν ένας μεγάλος στόχος των σοσιαλιστών, Μενσεβίκων, Εσέρων και λοιπόν, αλλά και ενός σημαντικού τμήματος των Μενσεβίκων, έτσι, η συντακτική συνέλευση. Συντακτική συνέλευση, διάλυση συντακτικής συνέλευσης, τα μεγάλα διατάγματα, δηλαδή το διάταγμα για τη γη, εργατικός έλεγχος, το Brest-Litovsk, το οποίο φυσικά καταλαβαίνει πολύ μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, έτσι, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε στη σημασία του. Κατοχή της Ουκρανίας, είπα, η συντριβή της Επανάστασης στη Φιλανδία, αυτό είναι τρομερό. Ένα σημαντικό και παραγνωρισμένο σχετικά μεγάλο περιστατικό, έτσι, δραματικό περιστατικό του 1918, έτσι, είναι η Επανάσταση στη Φιλανδία, οι πασιφιστικές ψευδεστήσεις που τέλος πάντων εξέφερε σε αυτό το ωραίο φιλανδικό κράτος και το ευγενές φιλανδικό κράτος με τις δημοκρατικές παραδόσεις και η σφαγή τέλος πάντων των εργατών, διότι για την Επανάσταση δεν καταλαβαίνει λοιπόν τέτοια. Λοιπόν, η συντριβή λοιπόν και η σφαγή του εργατικού κινήματος στη Φιλανδία, η κομμούνα του Καυκάσου και πάλι η ήττα του κινήματος εκεί πέρα, κάποτε συνειδητοποιεί ας περιπτώσει η σοβιετική εξουσία που πρέπει να κάνει κόκκινο στρατό, ξεκινάει να φτιάξει το κόκκινο στρατό, παιδιά, θα σταματήσει κάποιος, γιατί μπορεί να μιλάω μέχρι το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, πείνα, λοιμός, σαμποτάζ τα τρόφιμα, Κορνίλοφ, Καλέντιν κτλ. Έτσι όλοι οι εσωτερικοί εχθροί. Εξέγερση των αρχικών και των αριστερών εσέρων στην Πετρούπολη σε μια προσπάθεια να ξαναπάρουν πίσω την εξουσία κτλ. Γερμανική επανάσταση. Σταματάμε εκεί. Και έχουμε έναν επίλογο. Ωραία. Τώρα. Θα μπορούσε κανείς. Ναι, καταρχάς. Το βιβλίο διαβάζεται σε δύο επίπεδα. Διαβάζεται σε πολλά, αλλά κυρίως σε δύο. Πρώτο είναι το επίπεδο που είπαμε, δηλαδή η αφήγηση των γεγονότων και κυρίως η τρομερά συνεκτική αιτιότητα, η σιδερένια αιτιότητα την οποία αυτό αποκαθιστά ανάμεσα στα γεγονότα. Έτσι, αυτή. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό, είναι αυτό που επισημαίνει και ο τέλος πάντων εδώ. Επισημαίνει ο Γάλλος, ένας Γάλλος σχολιαστής του βιβλίου, λέει είναι μία νοπογραφία, μία παθιασμένη νοπογραφία των ηρωικών αγώνων των Μπολσεβίκων του 1917, λέει ο Φρανσουά Μασπερό, ο πρώτος του βιβλίου, στα έργα του 1971, αλλά κυρίως αποτελεί ένα ανυπέρβλητο ντοκουμέντο, ανυπέρβλητο
αλληπέρνητη κατάθεση, πώς μας επιτρέπει, το δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης δηλαδή, να καταλάβουμε πώς σκεφτόντουσαν και κατανοούσαν τα γεγονότα εκείνοι που τα έκαναν. Δηλαδή, ένα πράγμα τα γεγονότα, ένα πράγμα τα μυαλά των ανθρώπων που παρήγαγαν αυτά τα γεγονότα, η σκέψη των ανθρώπων, ποια σκέψη οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους και ο τρόπος με τον οποίο τα κατανοούσαν. Αυτό είναι το πιο πολύ του κατανοούμε σε αυτό το βιβλίο και περνάει πάρα πολύ καθαρά μέσα στο σεφ. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αναφέρθηκε η Αθηνά προηγουμένως στα βασικά σημεία της ζωής του Σέρες. Δεν θα επανέλθω, είναι εύκολο να τα βρούμε και τα λοιπά. Θα σταθώ μόνο σε δύο ακραία σημεία, χρονικά ακραία σημεία της ζωής του, του τόξου της ζωής του, τα νιάτα του, τα πολύ μικρή τα νιάτα του, την παιδική του ηλικία και τα τελευταία 6 χρόνια της ζωής του στην πόλη του Μεξικού. Λοιπόν, ο Βίκτορ Λβόβιτς Κιμπάλτσιτς, αυτό είναι το οικογενειακό του όνομα, γεννήθηκε στις Βρυξέλλες το 1890 από πατέρα τον Νικολάη, τον Λέοντα Ιβάνοβιτς Κιμπάλτσιτς, ο οποίος ήταν υπαξιωματικός της φρουράς του Τσάρου, του Τσάρου Αλέξανδρου Δεύτερου, του ελευθερωτή Τσάρου, που δολοφονήθηκε την 1η Μαρτίου του 1881 από την Αρότμη Καβόλια. Ήταν λοιπόν υπαξιωματικός της φρουράς του Τσάρου και συγγενής μακρινός ενός από την ομάδα των βομβιστών, των εκτελεστών, ο οποίος επίσης ονομαζόταν Κιμπάτζιτς, επίσης ήταν Ιβάνοβιτς, αυτός ο μακρινός συγγενής του, ήταν ο Νικολάη Ιβάνοβιτς, ένας καθηγητής της χημίας και άσος βέβαια στις βόμβες. Ήταν λοιπόν στην ομάδα Ρούσης της θέλησης του λαού και ήταν ένας από τους εκτελεστές. Ωραία. Το παράδοξο είναι, παιδιά, σε 2 λεπτά τελειώνω, συγγνώμη. Το παράδοξο είναι, υπάρχει μια θολούρα καταρχήν για το αν ο πατέρας του ήρωά μας, ο πατέρας του συγγραφέας μας, ήταν όντως γι' αυτός Ναρόκλειδος ή όχι. Μετά τη δολοφονία του Τσάρου και την καταστολή, το δημαρχικό κύμα καταστολής που έπεσε, αυτός όντας και στη φρουρά, φυσικά αποσιώπησε οποιαδήποτε σχέση με τον μακρινό του συγγενή, τον Νικολάη Κιμπάτζο, ο οποίος κρεμάστηκε. Ξέρω ήταν αυτούς που τους κρεμάσανε μετά. Παρ' όλα αυτά το πήραν χαμπάρι, ο Χράνα το πήρε χαμπάρι. Κατέβηκε στην Ουκρανία και από την Ουκρανία, όταν ήρθαν να το συλλάβουν στο σπίτι του, αφηγείται τώρα, μας αφηγείται ο γιος του στην αυτοβιογραφία, στη βιογραφία του πατέρα του, πήδησε, λέει, κολύπησε στο ποτάμι και πέρασε στη Βιέννη, πέρασε από την άκρη στην Αυστρία, πέρασε στη Βιέννη, να μας τα ακριβείς, ενώ οι σφαίρες χτυπούσαν λίγο. Αυτή την περιγραφή δίνει φυκτώσεις για το πώς ο πατέρας του έφυγε από τη Ρωσία κυνηγημένος. Ωραία, αυτά ελέγχονται ως πληροφορίες. Η ουσία είναι ότι ο Σέρζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1890 στις Βρυξέλλες, γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον αρρώτημα. Δηλαδή, όπως λέει εδώ ο τέτοιος, όπως το λέει ο Ρίτσαρντ Γκρίμαν, ο Αμερικανός μαρξιστής, οι πίνακες που κοσμούσαν τους τοίχους τους και οι φωτογραφίες ήταν πίνακες κρεμασμένων, πίνακες εξόριστων, πίνακες εκτελεσμένων και τα αυτά που οι συζητήσεις που άκουγε το μωρό παιδί ήταν για την απελευθέρωση του ανθρώπου, για τον εργατικό σοσιαλισμό, για τον Τσερνισεύσκι, για τον Ντοστογεύσκι. Δηλαδή, μεγάλωσε με την επανάσταση να είναι κάτι αυτονόητο. Και φυσικά ακολούθησε αυτό το δρόμο. Δεν θα το αφήσω να το πω. Φτάνω στο τέλος της ζωής του. Φεύγει από τη Ρωσία, τέλος τον αφήνει ο Στάλιν μαζί με τη γυναίκα του και το γιο του να φύγουν από τη Ρωσία το 1936, τον Απρίλιο. Δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να δω. Τον Απρίλιο, νομίζω, το 1936, πέρα από τη Ρωσία. Δεν είναι απάτριδες. Η Ρωσία, όπως το ελληνικό καθεστώς, τους έχει στερήσει την Ιθαγένεια. Στο Βέλγιο δεν είχαν ποτέ ηθαγένεια, διότι στο Βέλγιο η ηθαγένεια δινόταν αστυνομικά. Η Γαλλία τους αρνείται, όλες οι αριθμοί τους αρνείται, είναι απατρίδες. Καμιά φορά οι συνδεδεμένοι σοσιαλιστές παίζουν ένα θετικό ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Βαντερβέλντε λοιπόν, έτσι, ο ρεφορμιστής, ο Βαντερβέλντε τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, αποφασίζει
να δώσει στην οικογένεια Κιμπάλτζιτς τάξη ιδιωτικά έγγραφα του Βελγίου και άδεια παραμονή στο Βελγίο. Και έτσι καταφέρνουν και φεύγουν και πάνε στο Βελγίο τη Βρυξέλλη. 1936. Φεύγει, πάει στην Ισπανία που έχει αρχίσει ο εμφύλιος πόλεμος, πολεμάει με το Πουμ, συνδέεται με το Χουλιάν Γκόρ κτλ. Ο άνθρωπος δεν κάθεται στα βιά του, έτσι δεν είναι. Γράφει συνεχώς. Εν πάση περιπτώσει, με την κατάρρευση του μετόπου στην Ισπανία, με την κατάρρευση της δημοκρατικής αντίστασης, περνάει στην Γαλλία και μέχρι που να σταθεροποιηθεί κάπου στην Γαλλία έχει σβάλει ο άξονας. Και αυτός βρίσκεται στο Βυσί. Πάλι να παραδοθεί χεροστούς, έτσι να τον παραδώσουν στην Ναζί. Ο Πετέν είναι χεροστός στην Ναζί. Και τότε πάλι ένας απομηχανής θεός, δηλαδή ο Λάζαρο Κάρδενας, ο τότε πρόεδρος του Μεξικού, υπό την πίεση αριστερών διανοούμενων Μεξικανών, πιέζει τον Κάρδενας, πάλι να σδέχεται και ζητάει από τον πρόξενο του Μεξικού στη Μασσαλία να δώσει σε αυτόν και στο γιο του, η γυναίκα του πεθάνει του μεταξύ από μια φοβερή ιστορία σε ψυχιατρία κτλ. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Λοιπόν, να δώσει σε αυτόν και στο γιο του βίζα να πάει στο Μεξικό. Και όντως το 1941 φτάνει στη Μασσαλία με το γιο του, με σεκίνιους κινδύνους, τον φιλοξενούν στο προξενείο του Μεξικού και δίνει βίζα. Και μετά από τρομές την οποία της φτάνει κάποια στιγμή στο Μεξικό. Στο Μεξικό αντιμετωπίζει τις διώξεις του Στάλιν. Στο Μεξικό είναι γεμάτο πράκτορες της ΓΕΠΕΟΥ, φτάνει ένα χρόνο μετά την δολοφονία του Τρότσκι. Έτσι, δηλαδή όταν φτάνει το 41, τον Ιούλιο του 41, με άδεια του 41, ακριβώς ένα χρόνο μετά την δολοφονία του Τρότσκι. Φτάνοντας εκεί πέρα, αρχίζει να γράφει και να κρύβεται. Καλυμμένος από ομοειδιάτες και συντρόφους Μεξικάνους. Να μην επεκταθώ να τελειώσω, γιατί εντάξει, θα χαθούμε σε αυτή την υπέροχη ζωή και υπέροχη ιστορία. Με ένα κείμενο του Κλάουδιο Αλμπερτάνη, τρεις σειρές ένα κειμενάκι του Κλάουδιο Αλμπερτάνη. Ο Κλάουδιο Αλμπερτάνη είναι ένας Τωρινέζος Ιταλός καθηγητής στο Ιβαστά Δαδόνωνα, στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πόλης του Μεξικού, ειδικός στο ΣΕΡΣ. Ειδικός στη βιογραφία του ΣΕΡΣ και του μελετητής, δηλαδή του έργου του ΣΕΡΣ, το οποίο πολύ μεγάλο, έτσι είναι πολύ γραφό του ΣΕΡΣ. Γράφει λοιπόν αυτός ο Ιταλός. Και κλείνω με αυτό. Παρόλα όσα έζησε και είδε, ή ίσως εξαιτίας αυτών, δεν παρασύρθηκε ποτέ στον πεσιμισμό, που είναι τόσο χαρακτηριστικός ανάμεσα στους ναυαγημένους ανθρώπους του κομμουνισμού. Και δεν έχασε ποτέ από τα μάτια του την επαναστατική προοπτική. Εισαγωγικά, μιλάει ο Σέρος. Το μέλλον παρουσιάζεται μπροστά μου, όποια κι αν είναι τα σύννεφα που βλέπω στον ορίζοντα. Είναι γεμάτο δυνατότητες τεράστιες, τις οποίες μέχρι τώρα απλώς είδαμε από τη χαραμάδα. Μπορέσαμε από τη χαραμάδα να δούμε τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν μπροστά μας. Πέρα από τα πάθη, πέρα από την πικρή εμπειρία και τα λάθη της γενιάς των μαχητών, στην οποία και εγώ ο ίδιος ανήκω, αυτά που ζήσαμε φωτίζουν τα βήματά μας στο μέλλον. Είμαι κατηγορηματικός. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τον άνθρωπο ενάντια στα συστήματα που σχεδιάζουν την υποδούλωση και την εξαφάνισή του. Αυτά είναι ένα από τα τελευταία κείμενα του ΣΕΡΣ πριν πεθάνει από καρδιακή προσβολή το 1941 μέσα σε ένα ταξί στην πόλη του Μεξικού. 47, συγγνώμη, σε ηλικία 57 χρονών, το 41 πήγε στο Μεξικό, ναι. Και να τον βρει μετά από μερικές ώρες ο φίλος του, ο παλιός ηγέτης του Πού, ο Χούλιαν Γκορκίν, στο νεκροτομείο, με τρύπιες στις όλες, ήταν απλωμένος στο τραπέζι του νεκροτομείου, με ένα εργατικό πηκάμισο, το ένα παπούτσι διαλυμένο και το άλλο γεμάτο τρύπες. Αυτός ήταν ο μεγάλος αγωνιστής, έτσι πέθανε, ο μεγάλος αγωνιστής και ο μεγάλος συγγραφέας. Λοιπόν, ευχαριστώ που ακούσατε. Thank you.